Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας επικράτησε το Ερμή Λαγκαδά με 79-62. Όπλο της Ένωσης, τόσο η καλή αμυντική λειτουργία, όσο και η επίθεσή της που συνεχώς βελτιωνόταν, η Ένωση Καλαθοσφαίρισης επικράτησε εύκολα με 79-62 επί του μαχητικού, τουλάχιστον για το πρώτο ημίχρονο, Ερμή Λαγκαδά, ξεκινώντας με νίκη τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας. Τα δεκάλεπτα 17-12, 39-33, 55-44 και 79-62. Για την Καβάλα σκόραραν οι Κρουτσεύσκοι 2, Καράμπουλας 22 με 3 τρίποντα, Τότσιος 8 με 1 τρίποντο, Καλαμπάκας 4, Καραποστόλου 5 με 1 τρίποντο, Αγγελόπουλος 6, Παπαρέγκας 3, Χαρισμίδης 10, Βελισσαρίου 12 με 2 τρίποντα και Καλαϊτζίδης 7 με 1 τρίποντο. Πρώτον να χαιρετήσω την αγαπημένη πόλη την Καβάλα. Πέρασα ωραία πράγματα εδώ. Και εύχομαι φέτος η προσπάθεια η μεγάλη που κάνει η Ένωση Καβάλας, η Καβάλα, να επιτευχθεί και να ανέβει στην Α1 όπου πραγματικά ανήκει. Έχει φιλάδρους, έχει καλή διοίκηση, έχει καλούς προπονητές, καλούς παίκτες και όλα αυτά συνηγορούν ώστε να καταφέρει να ανέβει. Πέρυσι ήταν άτυχη, φέτος πιστεύω ότι θα είναι τυχερή. Δεύτερο να πω αυτό που έλεγε ο Αρχιμίδης, δώσμη πάστο και τη γη κινήσου. Η Καβάλα έχει 12 παίκτες εισάξιους. Πιστεύω ότι ο Παπαρέγκας με εμάς θα έρθει πεντάδα και έχει ένα προπονητή που ξέρει να τους διαχειρίζεται. Να έχουμε μια καλή χρονιά. Με υγεία, δεν έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στη ζωή μας όλα αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη στην Α2, σε ένα πρόβλημα που η υγεία καθορίζει και τους. Δεν έχουμε δικαίωμα αλλαγών, δεν έχουμε δικαίωμα προστακών και αυτοί είμαστε να παλέψουμε μέχρι τέλος του μήνας. Συγχαρητήρια στον Παγκαδά, αξιόλογη ομάδα, διοίκηση, προπονητικό team. Μια ομάδα που ήταν άτυχη πρώτη αγωνιστική, αλλά σίγουρα θα παλέψει και καλύτερα. Πρεμιέρα για μας, σίγουρα δύσκολη. Δεν έπαιξε καθόλου καθαρές που με φυλάξουμε με δύο μάτς συνεχόμενα. Τώρα που στο όλο θέλει τον χρόνο του ψάχνει σιγά-σιγά. Κανένας παίκτης δεν μπορεί να παίξει πάνω από 20 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένος με την ομάδα για αρκετά πραγματάκια, όπως πολλά θέλουν και διόρθωμα. Φέτος ήταν ένα τραγικό καλοκαίρι για την ομάδα μου. Ψυχολογικά, πνευματικά, σωματικά. Παίζαμε τζόκερ όλο το καλοκαίρι. Α1, Α2, τελικά μέχρι και χθες ήμασταν Α1,5. Μετά είδαμε ένα φοβερό ποδοσφαιρικό αγώνα της Επιτροπής. Χάσαμε με κάτι που πέραν 4-3 στο 98. Τραγωδία, παταγώδη, ελληνικό. Και στην έναρξη του πρωταθλήματος είδαμε το άλλο τραγικό. Μια ομάδα που ξεκινάει πρωτάθλημα τη δεύτερη αγωνιστική, που απαγορεύεται προπονητικά αθλητής να παίξει πάνω από 20 λεπτά στα πρώτα μάτς, να συμβεί το παγκόσμιο ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σάββατο στην Καβάλα, Τετάρτη στην Αθήνα και το Σάββατο στην Κρήτη. Σίγουρα, εμείς από αυτή την εμφάνιση κατάμε ότι η ομάδα καταφέρει και πέρασε το πρώτο της τεστ. Έρχονται δύο παιχνίδια πανωτά, παίζουμε Τετάρτη, παίζουμε Σάββατο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε δυνάμεις για τα επόμενα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και κάναμε μια καλή εμφάνιση και συνεχίζουμε. Μετά από όλα αυτά που έγιναν, που περιμένατε, όπως ξέρετε και εσείς, περιμέναμε κάθε μέρα τι θα γίνει με το θέμα της Α1-Α2, μας άφησε λίγο πίσω. Ήμασταν όχι αγχωμένοι για την εμφάνισή μας, αλλά σίγουρα λίγο συγκρατημένοι για το ότι έπρεπε να πετύχουμε το πρώτο μας στόχο. Το πετύχαμε και τώρα συνεχίζουμε. Εντάξει, σε 3-4 μέρες παίζουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι σε μια έδρα η οποία δεν την ξέρουμε. Θα προετοιμαστούμε και ελπίζω να είμαστε έτοιμοι μέχρι την Τετάρτη.